Η μερίδα με θέμα λειτουργία αεροδρομίου Τρυπόλης Μοχλός Ανάπτυξης της Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στο βουλευτικό ναυπλίο την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 11 το πρωί, προκειμένου να διερευνηθεί η προοπτική που διανοίγεται στην τουριστική ανάπτυξη με τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τρυπόλης. Το επιμελητήριο Αργολίδας, ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου, η Σύλλογος Επαγγελματιών των ΛΟΥΤ, η Σύλλογη Ξενοδόχων Ναυπλίου και Εστιατών και γενικά όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Τώρα επειδή σε δύο εβδομάδες, τρεις έχουμε τις εκλογές, προσπαθούμε να πιέσουμε τους άρχοντες, αυτούς που θα αναλάβουν την τύχη αυτού του τόπου σε λίγες μέρες, μήπως μπορέσουν αυτό το θέμα που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης να γίνει πολιτικό για να εξυπηρετεί την Ανατολική Πελοπόννησο, δηλαδή τους νομούς Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Λακωνίας, που είναι στο κέντρο ας πούμε της Πελοποννήσου το αεροδρόμιο αυτό, να γίνει πολιτικό, δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να μας εξυπηρετήσει τουριστικά. Είναι μια κίνηση που πιστεύω να ανταποκριθεί ο κόσμος, να έρθουν όλοι στο βουλευτικό στις 11 η ώρα το πρωί της Τετάρτης. Δεν απασχολεί μόνο τον μικροεπαγγελματία, όλους μας απασχολεί, όλους μας, γιατί το αεροδρόμιο θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη η επισκεψιμότητά του τεράστια. Θα είναι και εμπορικό αεροδρόμιο για κάργο, όπως λέμε, και τουριστικό. Άλλωστε, να σκεφτείτε μόνο από την Τρίπολη μέχρι τον Ναύπλιο, μέχρι τον Τολό, σε 3 τέταρτα, σε 45 λεπτά, σε 50 λεπτά είσαι στη θέση σου, δηλαδή από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο σου, ή σε 3 τέταρτα πάλι είσαι στο Μισρά, στη Σπάρτη, ή σε 3 τέταρτα στην Κόρινθο, είναι στο κέντρο και μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ μεγάλες τους γύρω νομούς. Πιστεύω οι άρχοντές μας, όπως υλοποιούν το λιμάνι, ένα όνειρο που έχουμε και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν να γίνει πραγματικότητα το έργο, όπως μας έχουν πει οπωσδήποτε, να γίνει η εκβάθυνση, να γίνει η ασφάλεια του λιμανιού και η μαρίνα, έτσι να δούμε και το αεροδρόμιο της Τρίπολης να λειτουργεί για το καλό όλων μας και όλων των νομών. Μπορεί να υλοποιηθεί. Θέλει όμως πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πίεση από εμάς προς την περιφέρεια και η περιφέρεια να μπορέσει να υλοποιήσει τα προγράμματα, τα χρήματα που θα έχει από το ΕΣΠΑ για να γίνει αυτό το έργο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί δυστυχώς στην Αργολίδα είχαμε, όπως θυμάστε, και το σιδηρόδρομο. Το τρένο δυστυχώς το χάσαμε. Δεν έχουμε πλέον σιδηρόδρομο και είναι από τους πολύ λίγες τουριστικές περιοχές που στερείται αυτό το μέσο. Αν πάτε στην κεντρική Ευρώπη, όλη η τουριστική κίνηση γίνεται με αεροπλάνα και με το σιδηρόδρομο. Να δούμε, μακάρι έστω να κερδίσουμε το αεροδρόμιο της Τρίπολης και να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες στην περιοχή μας.